Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε κλειό κορονοπάρτι βρέθηκε χθες το βράδυ η πόλη του Ηρακλείου. Εικόνες συνωστισμού για μία ακόμη νύχτα στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου και την ίδια ώρα περίπου στα μεσάνυχτα, οι αστυνομικοί κάνουν έφοδο σε παράνομο κορονοπάρτι σε εγκαταλελειμμένο χώρο στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου. Η Έλλη Κοκάλη θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Θα δούμε και εικόνες και από τα δύο σημεία. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Για μία ακόμη νύχτα αυτό το φαινόμενο καταγράφηκε στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Πούμε, Έλλη, ότι παρακολουθούμε και σχετικές εικόνες από το συγκεντρωμένο κόσμο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Στο ύψος του πρώην Ξενία έχει επανειλημμένα καταγραφεί αυτή η συρροή ατόμων βραδινές ώρες που για μία ακόμη φορά διασκέδασαν με ποτά στα χέρια και τη μουσική στη διαπασόν. Υπενθυμίζουμε ότι δεν επιτρέπεται ακόμη αυτού του είδους η επιλογή της νυχτερινής διασκέδασης. Είχαμε λοιπόν τουλάχιστον 3 διαφορετικά σημεία με πολλαπλή συγκέντρωση νεαρό κόσμου. Στο ίδιο κομμάτι ουσιαστικά της παραλιακής λεωφόρου μιλάμε για εκατοντάδες άτομα που βρέθηκαν εκεί και διασκέδαζαν για πολλές ώρες, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες και από τους περίοικους για την εικόνα η οποία καταγράφεται. Οι περίοικοι κάλεσαν την αστυνομία. Να πούμε ότι από την Πέμπτη και μετά από παρέμβαση του εισαγγελέα, ο οποίος έχει ενημερωθεί για τις επανειλημμένες συγκεντρώσεις νεαρών ατόμων στο συγκεκριμένο σημείο, έχει πραγματοποιηθεί ανάλογη σύσκεψη, την οποία συγκάλεσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και επικεφαλής της Δημοτικής Αστυνομίας, ο κ. Πατακός, παρουσία εκπροσώπων της αστυνομίας, του λιμενικού και της Δημοτικής Αστυνομίας. Αποφασίστηκε στη συγκεκριμένη σύσκεψη η λήψη μέτρων πρόληψης και καταστολής από τις αστυνομικές αρχές προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο. Φαίνεται ωστόσο ότι αψήφισαν και το ενδεχόμενο να υπάρξει αστυνομική επέμβαση στο συγκεκριμένο σημείο τα νεαρά άτομα τα οποία βρέθηκαν στην παραλιακή λεωφόρο χθες το βράδυ. Δεν έγινε το ίδιο όμως και για το κορονοπάρτι, το οποίο διοργανώθηκε στο χώρο της βιομηχανικής περιοχής του Ηρακλείου. Είναι επανειλημμένο το εικόνες από τον εικονολήπτη το Στέλιο Χανιωτάκη που χθες το βράδυ βρεθήκατε στο σημείο την ώρα της εφόδου των αστυνομικών. Ακριβώς. Την ώρα που γινόταν λοιπόν όλα αυτά στην παραλιακή, βρισκόταν σε εξέλιξη άλλη επιχείρηση της αστυνομίας, καθώς μέσα στο χώρο της βιομηχανικής περιοχής είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες άτομα. Παρουσία πολλών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, είχε στηθεί υπαίθριο πάρτι με τη χρήση μεγαφώνων και μικροφωνικής εγκατάστασης. Επίσης με την χρήση αλκοόλ γινόταν αυτό το πάρτι και είναι τουλάχιστον το τρίτο πάρτι που φαίνεται να διοργανώνεται στον συγκεκριμένο χώρο το τελευταίο διάστημα, ακόμη και εν μέσω της σκληρής καραντίνας και του περιορισμού της απαγόρευσης των μετακινήσεων. Έκανε λοιπόν εκεί ντου η έρευνα η αστυνομία χθες το βράδυ, έκανε έφοδο, ελέγχθηκαν δεκάδες άτομα, ήταν μια πολύ ωραία διαδικασία, κυκλώθηκε το συγκεκριμένο σημείο από περιπολικά και δικυκλιστές της αστυνομίας και έγινε πολύ αυστηρός έλεγχος σε όλους τους παρευρισκόμενους. Να πούμε ότι πολλοί έφυγαν με τα πόδια, πολλά άτομα έφυγαν με τα πόδια. Έγινε καταγραφή όλων των οχημάτων που βρέθηκαν στο σημείο και επιβλήθηκαν πρόστιμα και για διατάραξη από την διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης και επιμέρους ανάλογα με το τι διαπιστώθηκε, τι παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε κάθε ένα από τα άτομα τα οποία ελέγχθηκαν από τους αστυνομικούς. Μιλάμε για μια αρκετά μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας με τη συμμετοχή πολλών δυνάμεων, όπως σας είπα και η ομάδα Δίας και πολλά περιπολικά είχαν κυκλώσει το συγκεκριμένο τετράγωνο μέσα στο χώρο της βιομηχανικής περιοχής του Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε η παρουσία δεκάδων ατόμων στη διάρκεια της νύχτας. Έλλη Κοκάλη, θα δούμε αναλυτικό ρεπορτάζ στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων στις 8:30. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.